αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης και Υπουργέ Οικονομίας Γιάννη Τραγασάκη, αξιότιμε κύριε Υπουργέ Υποδομών και Μεταφορών κύριε Χρήστο Στήριξε, αξιότιμοι κύριε βουλευτές όλων των κομμάτων, αγαπητέ κύριε διοικητά της ΥΠΑ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου κύριε Τζόρτζο Κοντολίσο, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου συνεργάτες, ο μεγάλος Νίκος Καλατζάκης είπε: η στερνή, η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι η δεν μετρώ, δεν βολεύομαι. Ακολουθώ το βαθύ μου χτυμοκάλλο. Και εμείς αυτό κάναμε. Ακολουθήσαμε το βαθύ μας χτυμοκάλλο. Θέλαμε, μπορούσαμε, το πετύχαμε. Η Κρήτη άρχισε κάτι περισσότερο και της το προσφέραμε. Δεν μπορούσαμε να δεχτούμε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου ήταν ανάμεσα στα 10 χειρότερα αεροδρόμια της Ευρώπης. Ήταν δυσφήμιση για τον τουρισμό, το ωραιότερο μέρος της πατρίδος μας. Ήταν η χειρότερη τελευταία εικόνα που ο τουρίστας έπαιρνε μαζί του ύστερα από τις υπέροχες διακοπές του. Σήμερα θα δείτε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου κατασκευάστηκε νέα αίθουσα αναχωρήσεων, συνολικής έκτασης 3.000 τετραγωνικών μέτρων, επεκτείνοντας το κτίριο προς την πλευρά της πίστας. Είμαστε σε αυτό το κύριο σημείο που βρισκόμαστε. Η νέα αίθουσα διαθέτει 9 εξόδους αναχωρήσεων και 2 νέους εξόδους στον όρο. Συνολικά δηλαδή υπάρχουν 3 έξοδοι αναχωρήσεων. Σε όλες τις εξόδους τοποθετήθηκαν αλληλεπιστήρες για καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπατών. Ανακοινήθηκαν όλοι οι παλιοί χώροι των αναχωρούντων εμπατών, 8.000 τετραγωνικών, και δημιουργήθηκαν νέα μαγαζιά χωρολογήτων, 2.054 τετραγωνικών. Δημιουργήθηκαν 2 νέες θέσεις εκπρατών στον όρο, 2 στην Έξτρα και 2 στην Ίντρα. Ανακοινήθηκαν όλα τα καταστήματα εστίασης και τοποθετήθηκε νέο κλιματιστικό σύστημα στην καινούργια επέκταση καθώς και νέα συστήματα πυροπροστασίας. Κατασκευάστηκαν επιπλέον 2 συγκροτήματα τουαλετών, ένα στην Ίντρα και ένα στην Έξτρα, και ανακαινήθηκαν οι παλιές τουαλέτες των αναχωρήσεων. Δημιουργήθηκαν νέοι χώροι για την αστυνομία και για την εταιρεία Security Ασφαλείας Εμπατών. Γενικά, δηλαδή, βελτιώθηκε αισθητά το επίπεδο εξυπηρέτηση των αναχωρούντων εμπατών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Όσον αφορά στα καταστήματά μας, αυτά μεταφέρθηκαν από τον πρώτο όροφο στο ισόγειο, χωρίς το μεταβλητή συλλογικά πάνω από το αιμοδό τετραγωνικών, αλλά το εμπορικό κόνσεπτ, το οποίο όπως θα δείτε επιτρέπει σε όλους τους αξιδιώτες να διέρχονται από αυτά και να πραγματοποιούν τις αγορές τους και στη συνέχεια να διαχωρίζονται σύμφωνα με τον προορισμό τους. Το κυριότερο όμως όλων είναι ότι δώσαμε εκτός των τετραγωνικών μέτρων χρώμα, θέα και νέο αέρα στο παλιό κτίριο του αεροδρομίου με μια θέα του κριτικού πελάγους όπως βλέπετε που θα μένει ανεξίτηλη στις μνήμες όλων των αναχωρούντων εμπατών. Η συνολική αυτή επένδυση της εταιρείας μας πραγματοποιήθηκε σε 165 μέρες, ξεπέρασε το ποσό των 13 εκατομμύριων ευρώ και αποτελεί επιτυχή έκφραση της ύπαρξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με το ελληνικό δημόσιο. Προς όφελος και των δύο πλευρών. Με δύο λόγια, ιδιωτική πρωτοβουλία προς όφελος του δημοσίου. Δεν θα μείνουμε όμως εδώ, θα προχωρήσουμε και σε άλλες επενδύσεις. Όπως καταλαβαίνετε για μένα και τους συνεργάτες μου, η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή. Όπως είναι πιστεύω ξεχωριστή και για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, τον τουρισμό της Κρήτης και γενικά για την πατρίδα μας. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το οποίο εξυπηρετεί 8 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, αναβαθμίστηκε και μας δίνει ιδιαίτερη χαρά το γεγονός ότι στους νέους αυτούς χώρους κατέχουν εξέχουσα θέση τα ελληνικά προϊόντα. Χαρά γιατί στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές οικονομίες. Δεν υπάρχει προμηθευτής που να πληρεί τις προϋποθέσεις της εταιρείας και να μην είναι σταράφια. Αναφέρω ενδεικτικά ότι το 2002, όταν αγοράστηκε η εταιρεία, ιδιωτικοποιήθηκε από την Φωλή Φωλή, τότε ο σημερινός πρόεδρος και τότε και διευθύνων σήμερα της εταιρείας, ο Τζόρτζος Κοτσολίτσος, με φώναξε και μου είπε: κοίταξε πόσο αντιπροσωπεύονται τα ελληνικά προϊόντα, του λέω περίπου 5% Τζόρτζη. Θέλω να τα ξεπεράσω το 30%. Το ξεπεράσαμε Τζόρτζη το 2017 και 31,9%. Για την εταιρεία και τις αξίες μας. Η εταιρεία τα χελέγη του Duty Free Shops είναι τη ιατρική του Duty Free. Η Duty Free είναι η ιδιαίτερη δύναμη στο ταξιδιωτικό λιανικό εμπόριο. Δραστηριοποιείται σε 5 υπήρους, σε 67 χώρες. Λειτουργεί 2.500 μαγαζιά και απασχολεί 38.500 άτομα προσωπικό. Εμείς απασχολούμε 2.500 άτομα προσωπικό και έχουμε, λειτουργούμε
145 καταστήματα σε όλα τα σημεία εξόδου, αεροδρόμια, λιμάνια, μεθοριακού σταθμού και βαγόνια. Θα ήθελα όμως να πω και τα έχω πει πολλές φορές για τις αξίες της επιχείρησης. Η πρώτη αξία για μας είναι ο πελάτης, η ικανοποίηση του πελάτη. Η δεύτερη αξία για μας είναι η ικανοποίηση του εργαζόμενου. Είναι δύο έννοιες αλληλένδετες που η ύπαρξη μιας ενιαίας προϋποθέτει την προϋπαρξη της εταίρας ενιαίας. Η τρίτη αξία για μας είναι η ομαδικότητα, η συνεργασία και η συνεργατικότητα. Οι λαοί άρχισαν να προοδεύουν όταν έκαναν ομάδες και άρχισαν να συνεργάζουν. Και πρέπει να υπάρξει συνεργασία σε όλους τους τομείς, στο πολιτικό, στο επαγγελματικό, στο επιχειρησιακό, αλλά και στην οικογένεια μέσα. Θα σας θυμίσω μια αρχαία αφρικάνικη παροιμία που λέει: αν θέλεις να προχωρήσεις γρήγορα, προχώρα μόνος. Αν θες όμως να φτάσεις μακριά, πήγαινε μαζί με άλλους. Διότι διαφορετικά δεν πρόκειται να φτάσεις ποτέ. Η τέταρτη αξία για μας είναι η ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Είναι η προτεραιότητα σε αυτό το πράγμα. Ήδη, διότι μόνο η ανάπτυξη και οι επενδύσεις δίνουν, αυξάνουν την απασχόληση και δίνουν νέες θέσεις εργασίας. Θέλω να ξέρετε ότι από πέρυσι, το 2017 που ξεκινήσαμε και κάναμε τη μεγάλη επένδυση στον Διεθνή Αεροδρόμιο Αθηνών, μαζί με το Ηράκλειο, αλλά και με τις επενδύσεις που θα κάνουμε στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, το κόστος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 55 εκατομμύρια ευρώ. Και η πέμπτη αξία είναι αποτελεσματικότητα. Όλες τις αξίες μας δίνουν το αποτέλεσμα και έτσι δίνουν αξία και στους μετόχους, αλλά και στο ελληνικό δημόσιο. Κλείνοντας όμως, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα. Πρώτον όλα τον υπουργό, μεταφορών και υπουργό, τον Χρήστο της Πίτσης. Δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα όμως. Από την γνωριμία και την δραστηριότητα που είχαμε, πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που πράττει, δεν είναι άνθρωπος στον λόγο. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ακούρευστο, τον διοικητή της ΕΠΑ, τον Κώστα του Λιγεράκο, μαζί με όλους τους συνεργάτες του. Τώρα η Μενάρχη, τον Γιώργο τον Πιάκα του γραφείου. Ιδιαίτερη όμως αναφορά θέλω να κάνω στο πολύ σημαντική συμπαράσταση που βρήκαμε στο πρόσωπο του φίλου μας του Γιάννη τον Δράκα Σάκη, αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Σε όλα τα θέματα που αφορούν αλλά και στην αποκοινού προσπάθεια για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε όλα τα καταστήματα της Δουφρή. Είναι ο άνθρωπος που μαζί με εμάς ονοματίστηκε την παρουσία των ελληνικών προϊόντων στα ράφια της εταιρείας παγκοσμίως και του οποίου το όραμα αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Σε ευχαριστούμε Γιάννη μου πάρα πολύ. Κύριε Δημήτρη, βρισκόμαστε σε ένα χώρο που αποτελεί την καλύτερη έκφραση της Ευρωπαϊκής Ελλάδος. Σε ένα χώρο που συμπάρχουν η καθαριότητα, ο σεβασμός, το χαμόγελο, η τάξη, η ευγένεια και η καλεσθησία. Και αυτά τα στοιχεία είναι που επιβάλλουν σε όλους, ακόμα και στο πιο παράξενο Έλληνα, να προσαρμόζεται στο περιβάλλον, αλλά και να αισθάνεται υπέροχα. Πιστεύουμε ότι στη διαμόρφωση αυτού του περιβάλλοντος και αυτή τη εικόνα συμβάλλουμε και εμείς με τα καταστήματά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχάς σε όλους τους βουλευτές των κομμάτων, οι οποίοι πραγματικά κάθε μέρα μου τηλεφωνούσαν για να δουν πού πάει το έργο. Και στον Βασίλη του Κέρβολο, και στον Ελευθερία τον Αγενάκη, και στον Γιάννη τον Πλακιτάκη, και στον Σοκράτη από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι το υπόλοιπο. Σας ευχαριστώ όλους και πραγματικά η παρουσία σε αυτή τη σημερινή μαζί είναι δύναμη να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ.